Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Οι αγρότες έκατσαν, παρόλο που τους έλεγαν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έκατσαν και πολέμησαν με τη φωτιά μόνοι τους, απροστάτευτοι από το κράτος. Και σε αυτούς αξίζει το ευχαριστώ από όλους τους κατοίκους και τους Έλληνες εδώ, ότι δεν είχαμε μεγαλύτερες καταστροφές και δεν κάηκαν και τα σπίτια. Απόψε, επειδή ξέρουμε ότι όταν θα καταλαγιάσει ο Κουρνιαχτός, δεν θα τους θυμάται κανείς, θα τους ρίξουν κάποια ψίχουλα αυτή τη στιγμή και δεν θα τους θυμάται κανείς για να τους αποζημιώσει στο 100%, όπως διεκδικούμε σήμερα. Θα βγάλουμε μια συντονιστική επιτροπή και θα διεκδικήσουμε από την πολιτεία, από τη Βουλή, από το κράτος, την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, να μείνουν οι αγρότες στη γη τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Να στηριχθούν στο 100%, να αποζημιωθούν στο 100% για όλες τις ζημιές. Το εισόδημά τους να συμπληρωθεί για τα χρόνια που θα γίνεται η αποκατάσταση στα δέντρα τους και στις περιουσίες τους. Να δώσουν άμεσες ζωοτροφές αυτή τη στιγμή στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι το κράτος δεν έχει δώσει τίποτα, μόνο η αλληλεγγύη του λαού και της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων μέχρι στιγμής. Απόψε ξεκινάμε τον αγώνα για την επόμενη μέρα, για να μείνουμε στα χωριά μας και θα κάνουμε και κινητοποίησεις δυναμικές για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την παραμονή μας στα χωριά μας και στην παραγωγή.